Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Προεκλογική περίοδος στο ζενίθ της. Είμαστε εξάλλου στις τελευταίες μέρες, της τελευταίας εβδομάδας, πριν από τη διαδικασία της 21ης Μαΐου. Και σήμερα εδώ στο στούντιο θα γνωρίσουμε μία από τις δύο γυναικείες παρουσίες του ψηφοδελτίου της Νέας Δημοκρατίας στοιχείο, την κυρία Καλλιόπη Γιαννούλου. Να σας καλωσορίσουμε εδώ στην αλήθεια. Κυρία Γιαννούλου, πώς προέκυψε η υποψηφιότητά σας? Καταρχάς δεν ήταν κεραυνός εν εθρία, να το πούμε έτσι, διότι είμαι πολιτικοποιημένο άτομο. Είμαι στον κομματικό μηχανισμό. Υπηρέτησα και μέσα το κόμμα και μέσα από το θεσμικό του όργανο εδώ στοιχείο. Την νομαρχιακή, να συμβούμε έτσι. Ναι, την νομαρχιακή της Νέας Δημοκρατίας. Οπότε από τη στιγμή που μου έγινε η τιμητική αυτή πρόταση από την ηγεσία του κόμματος, θεώρησα και εγώ υποχρέωσή μου να καταθέσω τις δυνατότητές μου στη χάραξη πολιτικών για τη βελτίωση της καθημερινότητας των συμπολιτών μου και του τόπου μου. Πρώτη φορά, να φανταστώ. Πρώτη φορά, ναι. Σε επίπεδο βουλευτών. Ακριβώς, ναι. Δεν ήταν λίγο δύσκολη απόφαση, με δεδομένο ότι ένας συνυποψήφιός σας είναι εν ενεργεία βουλευτή, εν ενεργεία υπουργός. Και βουλευτής, αλλά και εν ενεργεία υπουργός. Δηλαδή, είστε απέναντι σε ένα δυνατό όνομα, να το πω έτσι. Προσωπικά δεν δυσκολεύτηκα καθόλου να πάρω την απόφαση. Το κάνω με πολύ χαρά. Εντάξει, σίγουρα κάποιος στο ψηφοδέλτιο εκ των πραγμάτων θα ήταν και ενεργό μέλος της κυβέρνησης, είτε ως βουλευτής είτε ως υπουργός. Βέβαια, εδώ αγωνιζόμαστε ομαδικά για το υψηλό ποσοστό του κόμματος. Αγωνίζεστε ομαδικά, αλλά πάτε κατά μόνας. Αυτό, ξέρετε γιατί, δεν συνέπεσαν τα προγράμματά μας. Δηλαδή, με την επίσημη ανακοίνωση του ψηφοδελτίου από το κόμμα, ο καθένας έβγαλε το πρόγραμμά του. Ναι. Και δεν μπορούσατε να συμπέσετε. Και δεν συνέπεσαν. Ναι. Δεν έχετε σταματήσει να φανταστώ τη δουλειά σας. Όχι, βέβαια. Όχι. Αυτό δεν δε σταματάει. Από εκεί βιοποριζόμαστε άλλωστε. Σωστά. Οπότε είναι μια δικαιολογία αυτή ότι δεν θα μπορούσατε όλοι μαζί να προγραμματιστείτε. Ναι, βέβαια. Είναι και αυτό. Βέβαια, εντάξει, τώρα είναι λίγο πιο εντατική. Αλλά σας λέω, ήταν περισσότερο επειδή ο καθένας έβγαλε το πρόγραμμά του με το που ανακοινώθηκε το ψηφοδέλτιο. Εντάξει, ο υπουργός εξοφίτσο θα ήταν υποψήφιος, το γνώριζε. Και δεν συνέπεσαν. Αυτός είναι ο λόγος. Υπάρχει εδώ και χρόνια η ποσόστοση. Δηλαδή, σε κάθε ψηφοδέλτιο κόμματος να υπάρχουν στους τέσσερις υποψήφιους δύο γυναίκες ή στους δύο μία γυναίκα. Αυτό το θεωρείτε σωστό? Να υπάρχει ποσόστοση, δηλαδή υποχρεωτικά πάμε να βάλουμε τις γυναίκες? Όχι. Κατ' επιλογή τις βάζουμε τις γυναίκες. Πρέπει να εκπροσωπηθεί και η γυναικεία παρουσία. Ναι, αλλά ψηφίζονται. Δηλαδή, αν δείτε τη Βουλή που έχουμε τώρα, τα δύο τρίτα είναι άντρες. Θέλει να μου πείτε ότι είναι κάπως ανδροκαρδούμενο σπόρο η πολιτική. Φυσικά, ναι. Νομίζω όμως ότι έχουν αυξάνεται τα ποσοστά της γυναικείας παρουσίας. Εσείς τώρα, σαν μια νέα γυναίκα, ας υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί εκλέγεστε βουλευτήνα. Πόσο εύκολο θα είναι να ισορροπήσετε μεταξύ επαγγελματικής, οικογενειακής και πολιτικής ζωής? Αυτό ήταν επιλογή μου. Αυτό είναι κάτι που θα προσπαθήσω να το φέρω εις πέρας, σε περίπτωση που εκλεγώ. Θα είναι δύσκολο. Θα είναι δύσκολο. Βέβαια, να πω ότι δεν έχω οικογενειακές υποχρεώσεις. Αλλά έχετε ακόμα, να μπορεί να έχετε μετά. Ναι, αλλά ναι, το θέμα της δουλειάς, το βλέπω και τώρα από την προεκλογική αυτή περίοδο, είναι το πιο δύσκολο κομμάτι, να συνδυάσεις τη δουλειά με την προεκλογική σου εκστρατεία. Θεωρείτε ότι οι γυναίκες έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άντρες στο κομμάτι αυτό της πολιτικής? Βεβαίως, και όχι μόνο στην πολιτική. Οι γυναίκες θα πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρίες με τους άντρες. Πρέπει, αλλά έχουν. Το παλεύουμε. Θέλω να πω, υπάρχει πεδίο για δράση κι άλλη. Φυσικά, εννοείται. Γι' αυτό και όπως είπατε, το θέμα της ποσόστοσης δεν είναι κάτι που γίνεται υποχρεωτικά. Αφού υποχρεώνει τα κόμματα να βάλουν δύο γυναίκες. Τα υποχρεώνει, αλλά είναι και επιλογή. Εννοείται το ποιες θα επιλέξουν. Επιλογή το να μπουν και γυναίκες. Ναι. Εσείς, για να είστε, φαντάζομαι, στη Νέα Δημοκρατία και να κατεβαίνετε και υποψήφια βουλευτή, συμφωνείτε και με τις θέσεις του κόμματος. Σαφώς. Τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τα προηγούμενα 4 χρόνια, ναι, πώς την κρίνετε? Κοιτάξτε, ομολογουμένως διανύσαμε μια πολύ δύσκολη τετραετία. Με δύσκολες κρίσεις, δυνατές κρίσεις, εισαγόμενες κρίσεις.
Και κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτής της τετραετίας, ο Πρωθυπουργός κατά το μέγιστο τήρησε όλα όσα υποσχέθηκε προεκλογικά. Λοιπόν, ας φανταστούμε πώς θα ήταν αν ήταν πιο ευνοϊκές οι συνθήκες. Όταν λοιπόν εν μέσω κρίσεων μειώνει φόρους, μειώνει ένφια, αυξάνει κατώτατο μισθό. Αυτό λοιπόν είναι ένα έργο που το αξιολογούν οι πολίτες και νομίζω ότι θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης και την επόμενη τετραετία. Να πάμε λοιπόν τώρα στην προεκλογική εκστρατεία. Πώς αναγκαστήκατε εκ των πραγμάτων να πάρετε μέρος σε αυτή τη διαδικασία και να αρχίσετε να γυρίζετε κι εσείς χωριό-χωριό, περιοχή-περιοχή. Ναι. Πώς πάει αυτή η διαδικασία, τι εισπράτετε από τον κόσμο? Κοιτάξτε, ο αντίκτυπος θα έλεγα είναι θετικός. Τώρα θέλω να ελπίζω ότι αυτό θα είναι κάτι που θα αποτυπωθεί και στην κάλπη. Θετικός ως προς το έργο της κυβέρνησης? Ναι. Ως προς το έργο της κυβέρνησης. Τώρα να πω και στο πρόσωπό μου, δεν θέλω να ακούσει εγωιστικό, αλλά γενικότερα βλέπω ότι υπάρχει μια καλή αποδοχή. Σας ήξεραν? Όχι όλοι. Και λογικό. Εκ των πραγμάτων δεν γίνεται να σας ξέρουν όλοι. Αλλά εγώ ούτως ή άλλως ποντάρω στη διαπροσωπική σχέση. Δηλαδή προτιμώ τη διαζώση συνάντηση με τους κατοίκους των χωριών. Γι' αυτό και έχουμε επενδύσει πάρα πολύ σε αυτό. Ποια είναι τα προβλήματα που βλέπετε να αντιμετωπίζει ο κόσμος και στα οποία εσείς την επόμενη μέρα θα προσπαθήσετε να βοηθήσετε? Κοιτάξτε, αυτό που μου έχει μείνει από τις περιοδίες είναι όσον αφορά τη Βόρεια Χίο. Συνάντησα μεγάλη εγκατάλειψη των χωριών εκεί. Ωστόσο, θα πρέπει να δοθούν και κίνητρα στον κόσμο. Δηλαδή... Είναι κάτι που το κόμμα σας το υποστηρίζει, γιατί φανταστείτε, δεν είναι μόνο Χίος. Η Ελλάδα είναι γεμάτη νησιά. Η Ελλάδα είναι γεμάτη περιοχές που φθήνουν πληθυσμιακά. Όντως χρειάζονται κίνητρα. Κίνητρα σε πολλούς τομείς. Είναι κάτι το οποίο είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας? Φυσικά, ο κάθε βουλευτής που θα εκπροσωπήσει τον νομό του, η αποστολή του αυτή είναι. Θα μεταφέρει τα προβλήματα. Ένα εκ των οποίων είναι και το δημογραφικό, ναι. Το οποίο δημογραφικό είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας την ερχόμενη τετραετία. Για τη στήριξη. Μάλιστα, ναι. Άλλο πρόβλημα που διαπιστώσατε, η ακρίβεια, ας πούμε, απασχολεί τον κόσμο? Η ακρίβεια, ναι, απασχολεί τον κόσμο γενικότερα, όχι μόνο της Χίου. Αυτό βέβαια ήταν μια εισαγόμενη επίσης κρίση, το οποίο η κυβέρνηση προσπαθεί με πολλούς τρόπους να ελαφρύνει έτσι τους πολίτες από τα ακριβά αγαθά. Ναι, αλλά απ' την άλλη βλέπουμε ότι το αντιμετωπίζει λίγο με τα λεγόμενα pass. Πάσα για την ενέργεια, pass για το σούπερ μάρκετ. Θέλω να πω, είναι σωστό να το αντιμετωπίζει με επιδοματική πολιτική? Είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης κι αυτό. Να σας ρωτήσω, ας πούμε ότι την επόμενη μέρα δεν εκλέγεστε, βουλευτίνα. Σας το εύχομαι να εκλεγείτε, αλλά ας πούμε ότι δεν εκλέγεστε. Ναι. Έχετε σκοπό το γεγονός ότι βοηθάτε τη Νέα Δημοκρατία αυτή την προεκλογική περίοδο να το εξαργυρώσετε κάπου, κάπως μετά? Δηλαδή, θέλετε να πάτε σε κάποια θέση? Έχετε βάλει κάποιο προαπαιτούμενο στο κόμμα σας? Κοιτάξτε, προσωπικά δεν έχω ζητήσει, ούτε μου έχουν τάξει. Τώρα, το πώς θα το αξιολογήσει μετά η κυβέρνηση, αυτό είναι κάτι που θα φανεί στο μέλλον. Εσείς πάντως δεν έχετε βάλει κάποιον όρο ότι ναι, θα κατέβω να σας βοηθήσω? Εγώ θα είμαι εδώ ούτως ή άλλως. Θα προσπαθήσω όπως μπορώ να μεταφέρω στην κυβέρνηση τα προβλήματα των συμπολιτών μου, του νησιού μου. Από εκεί και πέρα δεν είναι κάτι που σας ξαναλέω μου έχει τάξει, ας πούμε, η κυβέρνηση ή που έχω ζητήσει εγώ ίδια. Μάλιστα. Πώς θα βοηθήσετε την επόμενη μέρα τους συμπολίτες που θα σας θυμίσουν με την ψήφο τους? Πώς θα μεταφέρετε, θέλω να πω, τη φωνή τους, ούσα μη εκλεγμένη? Εγώ εδώ θα είμαι, ούτως ή άλλως είμαι εδώ. Εδώ ζω, εδώ εργάζομαι. Εδώ είναι η κοινωνία που γινούμε, ούτως ή άλλως στην καθημερινότητά μου. Και μέσω του επαγγέλματός μου έχω άμεση επαφή με τον κόσμο. Αλλά και όποιος θέλει να με βρει, σας ξαναλέω, εδώ θα είμαι. Και είστε ακόμη μέλος της δικού σας εκλογικής περιφέρειας Χίου της Νέας Δημοκρατίας? Όχι. Δεν είστε. Τι άλλο είναι αυτό το οποίο θα βοηθήσετε
που πάσχει μάλλον το νησί, ώστε να βοηθήσετε και εσείς μελλοντικά στο να λυθούν προβλήματα. Δηλαδή, ποιο είναι το κυριότερο πρόβλημα του νησιού μας, ποιο θεωρείτε ότι είναι? Κοιτάξτε, σίγουρα πρώτα απ' όλα η ανάπτυξη του νησιού. Η ανάπτυξη βέβαια θα έρθει μέσω των υποδομών, οι οποίες αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη ένα πολύ μεγάλο έργο στο νησί. Εγώ προσωπικά το άκουγα και από παιδάκι. Για το φράγμα μιλάτε? Η επέκταση του αεροδρομίου. Α, την επέκταση του αεροδρομίου. Ναι. Και θεωρώ ότι η επέκταση λοιπόν του αεροδρομίου θα φέρει επενδύσεις στο νησί. Ναι. Από εκεί και πέρα θα δώσει τη σκητάλη σε ιδιώτες, ώστε να γίνουν επενδύσεις στο νησί και να ανοίξουν και θέσεις εργασίας κατ' επέκταση. Έπειτα, ένα μεγάλο πρόβλημα του νησιού, το οποίο είναι και αυτό σε προτεραιότητα για την επόμενη τετραετία, είναι το νερό. Ολοκληρώθηκε το φράγμα. Βέβαια, το φράγμα δεν μπορούμε να το χρησιμοποιήσουμε ακόμη. Ναι. Γιατί δεν έχουμε ολοκληρώσει τα δίκτυα, δεν έχουμε πιάσει τα στραγγίσματα του διπλανού σκουπιδότοπου. Υπάρχουν δηλαδή και άλλες εργασίες να γίνουν. Πιστεύετε ότι το πρόβλημα μπορεί να λυθεί με τις αφαλατώσεις, ας πούμε, που κάνουν? Οι αφαλατώσεις, θα σας πω, ναι, είναι ένας τρόπος επίλυσης. Είναι βέβαια ένας ακριβώς τρόπος επίλυσης. Ναι, ναι. Νομίζω ότι θα πρέπει αρχικά να επιληθούν οι διαρροές από το δίκτυο, οι οποίες αγγίζουν ένα ποσοστό του 40%. Σωστά. Άρα, να αξιοποιήσουμε το υπάρχον νερό ακριβώς, πιο σωστά. Μάλιστα. Σε συνδυασμό πάντα με το φράγμα. Και το φράγμα ολοκληρώνεται. Το φράγμα και υπάρχουν και πολλά άλλα μικροφράγματα ίσως που θα μπορούσαμε να κάνουμε για να μαζεύουμε νερό. Ναι. Υποδομές λοιπόν, νερό, πού άλλο θεωρείτε ότι πάσχουμε? Ας πούμε στη σύνδεσή μας με το κέντρο, τα εισιτήρια είναι ακριβά? Είναι. Είναι ακριβά, ναι. Τώρα να λέμε και την αλήθεια, είναι ακριβά. Από εκεί και πέρα, η έγκαιρη καταβολή του μεταφορικού ισοδύναμου. Σωστά. Νομίζω ότι είναι και αυτό ψηλά στην ατζέντα της κυβέρνησης, ώστε να βοηθάνε στο κόστος, τέλος πάντων, που επομίζονται οι πολίτες των νησιών. Στον τομέα της υγείας, τι θα μπορούσε καλύτερο να γίνει? Στον τομέα της υγείας είναι στο πρόγραμμα της επόμενης τετραετίας η πρόσληψη ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού και ο εξυγχρονισμός βέβαια νοσοκομείων και κέντρων υγείας. Νομίζω έχει ανακοινώσει 10.000 προσλήψεις. Ναι, έτσι. Σωστά. Όσον αφορά τυχείο, στο νοσοκομείο της Χίου νομίζω ότι πρέπει να ενισχυθούν κάποιες ειδικότητες. Όπως? Ήδη υπάρχει πρόβλημα στο ακτινολογικό. Σωστά. Και έπειτα είναι και το θέμα του ΕΚΑΒ εδώ στοιχείο. Ναι. Στο θέμα του ΕΚΑΒ πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν προσλήψεις. Προσωπικά δεν δέχομαι να είμαστε το πέμπτο μεγαλύτερο νησί και να είμαστε με ένα ασθενοφόρο το απόγευμα και το βράδυ. Το πρωί υπάρχουν δύο βάρδιες, διότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν 16 άτομα στο ΕΚΑΒ. Θα πρέπει να προσληφθούν τουλάχιστον άλλα 6 με 8, ώστε να βγαίνουν οι βάρδιες 2 πρωί, 2 μεσημέρι, 2 βράδυ. Χρειάζονται κίνητρα, γιατί πολλές φορές το νοσοκομείο λέει: εγώ κάνω προκηρύξεις, αλλά δεν έρχονται γιατροί, δεν έρχονται νοσηλευτές. Χρειάζονται να δοθούν παραπάνω κίνητρα. Τώρα, πάνω σε αυτό που μου λέτε, επειδή επισκέφθηκα πρόσφατα τις Ινούσες και πέρασα από το ιατρείο των Ινουσών. Επίσης, μια κριτική περιοχή. Μιλάμε για τον ανατολικότερο άκρο της Ευρώπης. Σωστά. Λοιπόν, το ιατρείο έχει άριστο εξοπλισμό. Έχει πολύ σύγχρονα μηχανήματα. Ωστόσο, δεν υπάρχει προσωπικό και δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός. Δεν υπάρχει προσωπικό, δεν υπάρχει μόνιμος γιατρός. Ναι. Στον οποίο όμως μόνιμο γιατρό, σαν ακριτική περιοχή και ο Δήμος εκεί, δίνει κίνητρα. Δηλαδή, του παρέχει στέγη, ας πούμε. Ναι, του παρέχει στέγη, του παρέχει και πλέον χρήματα. Α, επιπλέον χρήματα. Σαν ένα μπόνους, ας πούμε. Ναι. Ναι. Και παρόλα αυτά δεν πηγαίνει. Παρόλα αυτά δεν πηγαίνει. Ναι, εντάξει, υπάρχουν πολλοί γιατροί που λένε ότι παίρνουν πολλαπλάσια χρήματα στο εξωτερικό και επιλέγουν πάρα πολλά νέα παιδιά που τελειώνουν την ιατρική. Ενώ έχουμε σπουδάσει στην Ελλάδα, έχουμε δαπανίσει και μια περιουσία. Γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι για να γίνει κάποιος γιατρός, έτσι, ξοδεύεται μια περιουσία. Επιλέγουν να πάνε στο εξωτερικό. Ναι. Αυτό μόνο με παραπάνω χρήματα νομίζω μπορεί να το αντιμετωπίσει η κυβέρνηση. Φυσικά. Και η αύξηση μισθών είναι επίσης στο πρόγραμμα της τετραετίας. Μην ξεχνάτε ότι μέχρι το 2023 που μιλάμε, 1η Απριλίου, ήρθε η τρίτη αύξηση κατώτατου μισθού. Σωστά. Για την επόμενη τετραετία προβλέπεται ακόμα μεγαλύτερη. Ναι.
αύξηση στον κατώτατο μισθό. Και εδώ πάει να γίνει μία σύγκληση με την Ευρώπη. Πιστεύετε ότι δηλαδή θα φτάσουμε τους ευρωπαϊκούς μισθούς? Θέλω να ελπίζω πως ναι. Γιατί πρέπει η Νέα Δημοκρατία να κυβερνήσει και την επόμενη μέρα αυτών των εκλογών? Γιατί να μην δοκιμάσουμε κάτι άλλο? Η Νέα Δημοκρατία λοιπόν είναι μια κυβέρνηση η οποία ενίσχυσε αρκετά την άμυνα και την ασφάλεια κατ' επέκταση που έχουμε ανάγκη εμείς, ιδίως εμείς περιοχή. Οι Ακρίτες. Ναι, βεβαίως. Είναι μεγάλη υπόθεση να νιώθει κανείς ασφάλεια στον τόπο του. Γιατί την επόμενη μέρα στη χώρα χρειαζόμαστε όλοι μια σταθερή κυβέρνηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας λοιπόν έχει αποδείξει ότι και με τις γνώσεις και την εμπειρία που διαθέτει μπορεί να διαχειριστεί δύσκολες κρίσεις. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έχει αποδείξει επίσης ότι είναι ένας πολιτικός με διεθνές κύρος. Στέκεται πολύ καλά στο εξωτερικό, είναι η αλήθεια. Στέκεται σχεδόν άριστα, εγώ θα τολμούσα να πω. Μπορεί να πείσει τους συνομιλητές του για τα δίκαια της χώρας μας. Ναι. Η κυβέρνηση λοιπόν της Νέας Δημοκρατίας είναι μια κυβέρνηση που ανοίξει την άμυνα και την ασφάλεια και ενίσχυσε και την οικονομία. Το πιο σημαντικό. Για αυτούς τους λόγους λοιπόν, λέτε ότι θα πρέπει να βγει. Βεβαίως, να προσέλθουν στις κάλπες. Ναι, είναι και αυτό κάτι σημαντικό, να πάνε όλοι να ψηφίσουν. Ακριβώς. Ναι. Οι Ελληνίδες λοιπόν και οι Έλληνες να προσέλθουν στις κάλπες, να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, διότι είμαστε όλοι ενεργοί πολίτες. Και να δώσουν ισχυρή εντολή στην Νέα Δημοκρατία για την επόμενη μέρα και για μια Ελλάδα ισχυρή στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.